Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up? Είμαι ο Τζιουκ, είστε συντονισμένοι εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars, Pride by Visa. Εδώ είναι το Visa. Το οποίο είμαστε εδώ πέρα για να σας δίνουμε όλη τη φάση της κουλτούρας του hip-hop. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram, μπείτε τώρα στο TikTok και γράψτε Falerian Duke, αυτό που βλέπατε εδώ. Γράψτε Mad TV, αυτό που ξέρετε πώς να το γράφετε, για να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για rap facts όπως πάντα στο πρώτο μας part, ας πούμε, εδώ πέρα. Αλλά πριν από αυτό πρέπει να σας πω, πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα, και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιάς με κάποιον που ψωνίζει online κάπου στην Αμερική, γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν. Η μεγάλη επιτυχία Rockstar του Post Malone ήταν αρχικά ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι. Γιατί ήταν μέσα ο T-Pain και το έγραψε ο Joey Badass. Αποκάλυψε λοιπόν ότι ο T-Pain αποκάλυψε ότι ήταν μέσα και ήταν μέσα και ο Joey Badass, ο οποίος Joey Badass νομίζω ότι άμα μπείτε φαίνεται και στα credits ότι είναι αυτός ο οποίος έγραψε το τραγούδι. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά το τραγουδάκι αυτό. Λίγο ο T-Pain θα έχει ξενερώσει τη ζωή του που δεν ήταν μέσα. Αλλά okay, ρε παιδί μου, υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Πάμε στο επόμενο μας rap fact. Ο Jay-Z και ο Busta πήγαιναν μαζί σχολείο και μια φορά έκαναν battle στην καφετέρια του σχολείου τους. Φαντάζεσαι να είσαι στην καφετέρια και να αράζεις και να είναι ο Jay-Z και ο Busta και να κάνουν battle μεταξύ τους. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν θα το ξέρεις γιατί δεν θα έχουν γίνει ο Jay-Z και ο Busta Rhymes με την έννοια αυτή ότι είναι superstars, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα δεν παίζει να είναι κάτι λιγότερο από ακραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για να μιλήσουμε για τα πιο φρέσκα rap news. Επιστρέψαμε εδώ πίσω στο House of Bars by Visa. Είμαι ο Duke και είστε συντονισμένοι στο Mad TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Είμαστε εδώ για εσάς και τώρα θα μιλήσουμε για τα πιο φρέσκα rap νέα. Ο The Game είπε ότι ο Jay-Z καθάρισε 7 samples για το album του Drillmatic. Ο The Game αποκάλυψε ότι ο Jay-Z καθάρισε τα 7 δείγματα για το επερχόμενο του album Drillmatic, το οποίο είναι σε παραγωγή Hit Boy. Ο ράπερ στο Instagram την 3η 5 Ιουλίου ευχαρίστησε τον Hove που του έδωσε το πράσινο φως, ενώ επίσης αποκάλυψε ότι ακόμα περιμένει άλλα 3 samples μέχρι να τελειώσει το άλμπουμ. Το νέο άλμπουμ του The Game ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει 17 Ιουνίου αλλά αναβλήθηκε για την 1η Ιουλίου. Στη συνέχεια το Drillmatic καθυστέρησε για άλλη μια φορά και προς το παρόν δεν έχει κλειδωμένη ημερομηνία κυκλοφορίας. Σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Ιανουάριο, ο The Game συνέκρινε τον εαυτό του και τον Hit Boy με τα εμβληματικά δίδυμα rapper παραγωγών όπως ο Jay-Z με τον Just Blaze, ο Nas με τον Premier και ο Swizz Beatz με τον DMX, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν την κατάστασή τους μετά την κυκλοφορία του Drillmatic. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα samples? Τα samples είναι το εξής. Άμα θέλει παραδείγματος χάρη ο Hit Boy στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνει μια παραγωγή για τον The Game, μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια φωνητικά, να πω ένα παράδειγμα της Whitney Houston ενός τραγουδιού του 1991, παραδείγματος χάρη. Για να χρησιμοποιήσει όμως αυτό το κομμάτι, που μπορεί να είναι φωνητικά, πρέπει να πάρει την άδεια από τη Whitney Houston ή την εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του τραγουδιού του συγκεκριμένου, μπορεί να είναι η δισκογραφική της Whitney Houston, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το σάμπο. Τώρα, το σάμπο αυτό, το δείγμα αυτό, το οποίο πρέπει να καθαρίσει, δηλαδή να πάρει αυτή την άδεια που λέγαμε, μπορεί να είναι φωνητικά, μπορεί να είναι κάποια μπασογραμμή, μπορεί να είναι κάποιο παίξιμο κιθάρας, ας πούμε. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κόψει, να το πάρει και να το βάλει στο καινούριο του τραγούδι, αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να πάρει τα δικαιώματα ώστε να μπορεί να πληρωθεί αργότερα από αυτό και να είναι νόμιμο το τραγούδι, γιατί δεν μπορείς αυθαίρετα να παίρνεις κομμάτια τραγουδιού αλλωνών και να τα βάζεις στο δικό σου κομμάτι. Οπότε γι' αυτό ευχαριστεί εδώ πέρα ο The Game, τον Jay-Z, γιατί του καθάρισε 7 samples. Δηλαδή από τα 7 αυτά δείγματα, από τα 7 αυτά samples, οτιδήποτε μπορεί να ήταν αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί πρέπει να βγει ο δίσκος για να το μάθουμε. Από αυτά τα 7 samples, ο Jay-Z του έδεσε το πράσινο φως, ίσως μέσω της δισκογραφικής του ή ίσως μέσω των κονέ του. Γιατί εντάξει, ο Jay-Z, αν δεν έχει κονέ ο Jay-Z, ποιος έχει κονέ?
Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας rap new εδώ πέρα. Ο Ray J κάνει περίεργο τατουάζ του προσώπου της αδερφής του, Brandy, στο πόδι του. Ο Ray J και η Brandy είναι αδέρφια που υποστηρίζουν συνεχώς ο ένας τις διάφορες προσπάθειες του άλλου. Δείτε λίγο το τατουάζ αυτή τη στιγμή. Η Brandy είναι λίγο παράξενη εδώ πέρα, αλλά πλάκα έχει. Στην πραγματικότητα, ο Ray J τρέφει τόση αγάπη και σεβασμό για την αδερφή του που αποφάσισε να κάνει τατουάζ ένα πορτρέτο του προσώπου της στο πόδι του. Ο Ray J έδειξε το νέο του τατουάζ σε ένα βίντεο στο Instagram που δημοσιεύθηκε την 3η, 5 Ιουλίου, αλλά δεν έλαβε την αντίδραση που πιθανότατα περίμενε ή ίσως είχε. Οι άνθρωποι έσπευσαν να αναρωτηθούν γιατί η Brandy όχι μόνο είχε ματωμένα μάτια, αλλά και τατουάζ στο πρόσωπο με τις λέξεις Best Friends Forever from Ray with Love, κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο με rapper του SoundCloud παρά με τη star της R&B που είναι. Αυτό είναι αστείο. Ένα άτομο ρώτησε, ενώ ένα άλλο είπε, «Γιατί έχεις έτσι το πρόσωπο της Brandy?» Κατάφερα να κάνω το καλύτερο. Μείνετε συντονισμένοι. Full leg tat. Έπρεπε να ξεκινήσω με την καλύτερη μου φίλη. Οκ, Ray J. Καλή φάση που έκανες την αδερφή σου και την αγαπάς. Πολύ καλή φάση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Eminem, My Name Is. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για Legendary Facts. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, powered by Visa. Είμαι ο Τζιου και είστε συντονισμένοι εδώ στο Mad TV και τώρα θα μιλήσουμε για Legendary Facts. Πριν από αυτό όμως να σας πω, πληρώνεις τον καφέ σου με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα. Και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιάς με κάποιον ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον Ras Kass. Λοιπόν, ο John R. Austin, ο δεύτερος, είναι γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου του 1973 και είναι ράπερ. Είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Ras Kass, το οποίο υιοθέτησε από τον αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, Ras Kaza Merza. Αφού κυκλοφόρησε μερικά ανεξάρτητα single, ο Ras Kass αναδείχθηκε ως ένας από τους νέους ράπερ με την μεγαλύτερη επιρροή εκείνη την εποχή, κερδίζοντας ιδιαίτερη αναγνώριση για τις ικανότητες του ως στιχουργός. Σε διάστημα 6 μηνών κέρδισε 2 φορές το Rhyme of the week, ξέρω εγώ, of the month, του περιοδικού Rap Pages, βραβείο του μήνα, το Rap of the Month λοιπόν, καθώς και τιμητικό από το The Sources Hip Hop Quarterbook. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του LP, το Soul on Ice, έφτασε στην Priority Records το 1996. Η δεύτερη προσπάθειά του, το Reassassination, το Patchwork Priority, ακολούθησε το 1998. Βρέθηκε στο top 100 του Billboard 200 και κορυφώθηκε στο top 10 του R&B Hip Hop Chart. Ο Ras στράφηκε στο HRSMN, ένα rap group που δημιουργήθηκε με τους Karab, Killer Priest και Cannabis. Η τετράδα κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο του στο The Horseman Project το 2003. Ενέργο mixtape με τίτλο το The Quarterly δημοσιεύθηκε το 2009 στον ιστότοπο του Ras και περιελάμβανε spot από τους Killer Priest, Mr. Fab και τον παραγωγό Pete Rock. Ακολούθησε το Barmageddon το 2013 με καλεσμένους όπως ο Too Short, ο Ice-T, ο Money Love, ο Yuke Moth και ο Kendrick Lamar και άλλοι. Το Blasphemy, ένα άλμπουμ συνεργασίας με τον παραγωγό Apollo Brown, κυκλοφόρησε το 2014 και στρατολόγησε τους Royce da 5'9, το Pharaoh Mons, τον Exhibit και άλλους. Την ίδια χρονιά, ο Ras κυκλοφόρησε το Barmageddon 2. Το 2016 κυκλοφόρησε 2 επιπλέον mixtapes και το Intellectual Property, το SO12, το οποίο περιελάμβανε το KRS-One, το RZA, το Bun B, του Sonics και πολλά άλλα σε πολλούς άλλους σε 26 ακόμα κομμάτια. Το 2019 ο Ras κυκλοφόρησε το ολοκληρωμένο Soul on Ice 2, το πολυαναμενόμενο στη συνέχεια του ντεμπούτου του το 1996. Τέλος, το About.com τον κατέταξε νούμερο 30 στη λίστα με τους 50 κορυφαίους MC της εποχής του 87 με 2007, ενώ η Pitchfork Media τον αποκάλεσε ως έναν από τους καλύτερους rapper όλων των εποχών. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ras Kass και τώρα θα δείτε το In Da Club, το Legendary In Da Club του 50 Cent. Θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε πίσω για το Song of the Day. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, powered by Visa. Είμαι ο Τζιου και είστε συντονισμένοι εδώ στο Mad TV. Και τώρα θα μιλήσουμε για το Song of the Day, ένα
απίστευτο κομμάτι, ένα απίστευτο βίντεο κλιπ, legendary θα πω, το οποίο υποδηλώνει, ας πούμε, μια άλλη εποχή για τη hip-hop και την κουλτούρα της μαύρης μουσικής γενικότερα. Πριν από αυτό όμως θα σας πω, πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιάς με κάποιον ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν. Θα μιλήσουμε τώρα για το Ape Shit των The Carters. Ποιοι είναι οι δύο Carters, είναι ο Jay-Z και η Beyoncé. Το Ape Shit λοιπόν είναι ένα τραγούδι του 18 από τους The Carters που αποτελείται από την Beyoncé και τον Jay-Z. Το τραγούδι συνέγραψε ο συμπαραγωγός, ο Pharrell Williams, με τον ντουέτο. Συμμετέχουν επίσης ο Quavo και ο Offset από το hip-hop trio Migos, οι οποίοι είναι και co-writers. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου 2018 στο βασικό σίγκο από το συνεργατικό στούντιο άλμπουμ του ντουέτου Everything is Love, μαζί με ένα μουσικό βίντεο που γυρίστηκε στο Λούβρο, στο Παρίσι. Αν δεν έχετε πάει στο Παρίσι, όταν πάτε, θα πρέπει να πάτε στο Λούβρο, είναι το μεγαλύτερο μουσείο εκεί πέρα και θέλει περίπου να κάτσετε κάπου 3 μέρες μέσα για να το δείτε, δεν φτάνει μία, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το βίντεο έλαβε 8 υποψηφιότητες στα βραβεία MTV Video Music Awards, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο της χρονιάς και μιας υποψηφιότητας για Grammy για το καλύτερο μουσικό βίντεο. Γιατί, ξέρεις, είναι το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα. Μπορεί, ρε παιδί μου, κάνουμε ένα βίντεο κλιπ, εντάξει, και λέμε, ωραία, μέσα στο βίντεο κλιπ τι θα έχουμε, λέω εγώ για παράδειγμα. Ένα αμάξι, ας πούμε. Ποιο αμάξι θα έχουμε? Το Bentley, το GT, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε το Bentley GT άμα δεν το έχει ένας φίλος μας και μας το φέρει? Πρέπει να το νοικιάσουμε. Ή να το αγοράσουμε, λίγο ακριβό για να το αγοράσουμε. Για να το νοικιάσουμε λοιπόν θα μας κοστίσει 1000 λεφτά, ας πούμε. Πες τα χιλιάρικα, πόσο μπορεί να κάνει ένα Bentley GT την ημέρα, ας πούμε. Δεν θα κάνει 5-10 χιλιάρικα, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να λέω ότι να είναι, αλλά ας πούμε ότι κάνει 5-10 χιλιάρικα. Μετά θα έχουμε αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο κοστίζει τόσο. Θα έχουμε 5 χορεύτριες, οι οποίες θα κάνουν αυτό το χορευτικό που κοστίζουν τόσο. Οπότε βγάζουμε ένα budget, ας πούμε, για το πόσο θα κοστίσει αυτό το βίντεο κλιπ. Το να είσαι στο Λούβρο και να έχεις από πίσω σου την Αφροδίτη της Μήλου ή να έχεις από πίσω σου κάποια εκθέματα αναγεννησιακά του Μποτιτσέλη, ας πούμε, και ανάλογων ζωγράφων της εποχής, αυτό δεν έχει εκτιμόμενη αξία. Δηλαδή, θα μπορούσες να νοικιάσεις την Αφροδίτη της Μήλου? Όχι. Αλλά η αξία που θα σου δώσει στο βίντεο κλιπ είναι απίστευτη. Και η αξία που θα είχε άμα μπορούσες να την νοικιάσεις, που δεν μπορείς, αλλά ας πούμε, θα ήταν άλλου level ανεκτίμητη. Οπότε αυτό συνέβη με αυτό το βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Fun fact λοιπόν, το Λούβρο είπε ότι σημειώθηκε αύξηση άνω του 50% στους επισκέπτες κάτω των 30 ετών το 2018 χάρη στο βίντεο που τράβηξε το ζευγάρι αυτό στο μουσείο, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ επισκεπτών με πάνω από 10 εκατομμύρια. Ενώ το μουσείο έχει δημιουργήσει μια ξενάγηση με επίκεντρο τα έργα τέχνης που φαίνονται στο βίντεο κλιπ του Ape Shit. Και θα τα δείτε μπροστά σας σε πάρα πολύ λίγο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα εδώ πέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, για να βλέπετε όλα τα νέα γύρω από το hip hop και όλη τη φάση της κουλτούρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε soon. Μέχρι τότε, peace!